τροπολογία κεραμαίου στη Βουλή εκπρόθεσμη για να νομοποιήσει τα κολέγια και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Κύριε Γιαννούλη, οι πορείες που γίνονται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είναι για τον Κουφοντίνα, του κόσμου. Για τον Κουφοντίνα και για ένα περιστατικό δήθεν αστυνομικής βίας, το οποίο ήρθε να προσθεθεί σε άλλα δεν ξέρω πόσα έχετε προπαγανδίσει. Λοιπόν, αυτό είναι που επί τόσο καιρό. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη Βουλή, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το μένα ένα κινήθηκαν αυτόματα οι διαδικασίες που κινούνται σε κάθε ευνομούμενο κράτος. Και στο δε άλλο, επίσης το κράτος δεν εκβιάζεται και κινείται αυτόνομα. Μήπως σας κάνατε λάθος και σας ξέφυγε, είπατε ότι ήταν ένα δίθεν περιστατικό βίας. Δίθεν περιστατικό βίας, το είπατε δύο φορές. Είπα δίθεν περιστατικά τα άλλα, γιατί είπε για 15. Όχι, όχι. Είπα ένα περιστατικό βίας το οποίο ελέγχεται από ΕΔΕ αυτή τη στιγμή, στο οποίο έχει πάει στο συνήγορο του πολίτη με νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Και το οποίο επίσης συζητήθηκε εκτενώς με τον κύριο Αλεβιζάτο, που βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ να τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ, αλλά δεν βλέπω να ενδιαφέρεται για το τι λέει για το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αλεβιζάτος. Δείτε τι είπε για το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αλεβιζάτος. Και για τη σχέση του και για τη σχέση του. Για αυτό που με κατηγορεί ο κύριος Γιαννούλης ότι δήθεν του κάνει εντύπωση που λέω. Λοιπόν, και επίσης και συγγνώμη, επειδή άκουσα και τη μορφή. Συγγνώμη, στείλουμε λαϊκά δικαστήρια. Εγώ είδα σου πας στην αρχή της εκπομπής. Θα έχει δύο βερσιόν αύριο. Έτσι και τώρα. Λοιπόν, όχι, είναι καλά, δεν υπάρχει καμία. Καλό βράδυ. Γιατί εδώ και κάποιες μέρες στήθηκε ένα λαϊκό δικαστήριο που οδήγησε σε εικόνες που είδαμε στη Νέα Σμύρνη.